Πάση. Είπεν ο Κύριος, ώστις θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν, και αράτω το σταυρόν αυτού, και ακολουθεί το μη. Ως γάραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτή. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νε μου και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτή. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γαράν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό. Και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται Αυτόν, όταν έρθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού, μετά των Αγγέλων των Αγίων, και έλεγεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ την έστον όδε αισθηκότων, ή την εσομιγέστον δε θανάτου, έως ανείδωση τη Βασιλεία του Θεού. Ελληνιθίαν εν δυνάμει. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Όποιος δεν χάσει την ψυχή του, τη ζωή του, αυτός δεν θα τη σώσει, λέγει ο Κύριος. Και είναι παράδοξος αυτός ο λόγος, αλλά δεν είναι καθόλου παράδοξος. Ο χριστιανός πρέπει να είναι αποφασισμένος να χάσει και τη ζωή του, γιατί αυτή την έννοια έχει η λέξη ψυχή. Να είναι έτοιμος δηλαδή όχι μόνο να ντροπιαστεί, όχι μόνο να εκτεθεί απέναντι στους άλλους, όχι μόνο να χλεβαστεί, όχι μόνο να γίνει αντικείμενο κοροϊδίας και εμπεγμού και περιθωριοποίησεως και αποβολής, αλλά και να πεθάνει ακόμα. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αληθινός ακόλουθος του Χριστού. Γιατί λέει ο Κύριος, αυτός που θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του. Δηλαδή, ακόμα και αυτή την ύπαρξή του, τη ζωή του, την εδώ, τη βιολογική ζωή, προκειμένου να με ακολουθήσει. Και να σηκώσει και το σταυρό του, να σηκώσει τον ονειδισμό του Χριστού. Όπως ο Χριστός κλεβάστηκε, εκτέθηκε, ρεζιλεύτηκε, θα λέγαμε ανθρωπίνως, επέχθηκε, διασύρθηκε δημόσια επάνω στο σταυρό, κρεμασμένος γυμνός, έτσι και ο χριστιανός θα πρέπει να είναι έτοιμος να υποστεί όλα αυτά, προκειμένου να ακολουθήσει τον Χριστό. Και αυτό σημαίνει να σηκώνουμε το σταυρό του Χριστού. Και ακόμα θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό να σταυρώσει και ο ίδιος τον εαυτό του. Όχι μόνο να αφήσει τους άλλους δηλαδή να τον σταυρώσουν με τους εμπεγμούς και τις λιτορίες και τις κοροϊδίες και τους χλεβασμούς και τον σωματικό θάνατο πολλές φορές που φτάνει κανείς εκεί μετά από πολλά μαρτύρια, όπως συνέβη στους μάρτυρες, αλλά ακόμα και ο ίδιος να σταυρώσει τον εαυτό του, τον κακό, δηλαδή τα πάθη του, που σημαίνει να σηκώσει και τον εκούσιο σταυρό, αυτό το σταυρό που θα λέγαμε ο ίδιος φτιάχνει υπακούοντας στην Αγία Εκκλησία. Και είναι ο σταυρός της νηστείας, της αγρυπνίας, της προσευχής, των μετανιών, των γονικλησιών, της όποιας κακοπάθειας χάρη του Χριστού. Τότε ο άνθρωπος σταυρωμένος δια του εαυτού του, αλλά και σταυρωμένος από τους άλλους, οι οποίοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό, οι οποίοι είναι εχθροί του Χριστού, οι οποίοι έχουν Θεό την κοιλία τους, την κοιλιά τους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι οποίοι λατρεύουν τα πάθη,
τις ειδονές του χρήμα και τη δόξα. Όταν λοιπόν ο χριστιανός είναι έτσι και υφίσταται αυτά, αλλά και ο ίδιος σταυρώνει τον εαυτό του, τότε είναι αληθινά χριστιανός και αληθινά σωζόμενος. Και αν παραμείνει έτσι μέχρι τέλους, έχει αγαθές ελπίδες για τη σωτηρία. Εκείνο που μας έβγαλε από τον Παράδεισο είναι ακριβώς το ότι δεν θελήσαμε να σηκώσουμε αυτό τον μικρό σταυρό που έβαλε ο Χριστός, ο άσαρκος λόγος, η Αγία Τριάς, ίσως πρωτόπλαστος. Τι ήτανε? Ο σταυρός της υπακοής. Να μην φάγουν από ένα δέντρο. Ο σταυρός της νηστείας, μια πολύ μικρής νηστείας. Και δεν θέλησαν να σηκώσουν αυτό το σταυρό. Και υπέκυψαν εις τον εχθρό του Χριστού, εις τον διάβολο, εις τον εχθρό της Αγίας Τριάδος, που τους είπε ότι δεν χρειάζεται να σηκώνετε αυτό το σταυρό. Ακολουθήστε εμένα και με πολύ εύκολο τρόπο εγώ θα σας κάνω θεούς και θα σας σώσω. Και σήμερα πολλοί άνθρωποι ακολουθούν το ίδιο παραμύθι του διαβόλου. Αρνούνται να σηκώσουν το σταυρό του Χριστού, το σταυρό της νηστείας, της υπακοής των Χριστών, και να αρνούνται να σταυρώσουν τα πάθη τους, τις σαρκικές τους επιθυμίες και ορέξεις, το θυμό τους, την οργή τους, το κουτσομπολιό, την κατάκριση, την νησικακία, όλα αυτά τα οποία πρέπει να σταυρωθούν, γιατί δεν μπορεί κανείς με αυτά να υπάγει στη Βασιλεία του Θεού. Αρνούνται να το κάνουν όλο αυτό και χλεβάζουν αυτούς που το κάνουν. Πάντα από τότε που φτιάχτηκε ο άνθρωπος και έπεσε, από τότε δυστυχώς η ίδια ιστορία που αναλαμβάνεται. Λίγοι, πολύ λίγοι σταυρώνονται και σταυρώνουν τον εαυτό τους, και οι πολλοί χλεβάζουν και σταυρώνουν τους αληθινούς μαθητές του Χριστού. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας πτωεί. Τότε η παρακοή στο ότι, είπε ο Κύριος να μην φάγουν από ένα δέντρο, μας έβαλε από τον Παράδεισο. Τώρα έρχεται ένα καινούριο δέντρο που είναι ο σταυρός του Χριστού, που φυτεύθηκε από τον Χριστό, το οποίο μας βάζει πάλι στον Παράδεισο. Λέγει ένα τροπάριο, το πρώτο τροπάριο που ψάλαμε σήμερα στον Όρθρο, μετά από το κάθισμα. «Εν παραδείσω μεν το πριν, ξύλο εγύμνωσε, επί τη γεύση ο εχθρός». Πριν, δηλαδή, στην αρχή του κόσμου, δηλαδή στην αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, λίγο μετά από την φύτευσή μας στον Παράδεισο, γυμνωθήκαμε, αισθανθήκαμε τη γύμνωσή μας, γιατί ο εχθρός μας έκανε να κάνουμε, μας οδήγησε στην παρακοή. «Εν παραδείσω μεν το πριν, ξύλο εγύμνωσεν, επί τη γεύση ο εχθρός». Και μας παρακίνησε να γευθούμε εκείνο τον καρπό του απογορευμένου δέντρου. Ξύλο θα πει δέντρο. Και αισθανθήκαμε γυμνοί. Και η σφαίρη μας εισάγει στην έκρουση. Μας οδηγεί στην παρακοή και μας οδηγεί στην έκρουση. «Του σταυρού δε το ξύλον, τη ζωή στο ένδυμα, ανθρώπης φέρον επάγει επί της γης, και κόσμος όλος σε πλήθη χαράς». Το ξύλο, το δέντρο του σταυρού, μας χαρίζει το ένδυμα της ζωής, την άκτιστη Θεία Χάρη. Στερεώθηκε πάνω στη γη και έφερε στους ανθρώπους τη σωτηρία. Και όλος ο κόσμος γέμισε από χαρά, από πάσα χαρά. «Ο ονορώντες προσκυνούμενον, Θεό εν πίστη λαοί συμφώνως ανακράξομεν, πλήρης δόξης ο οίκος αυτού». Και αυτόν λοιπόν που τον προσκυνούμε, βλέποντάς τον, αυτόν ας παρακαλούμε και στον Κύριο και Θεό μας ας ανακράζουμε, πλήρης δόξης ο οίκος αυτού. Με το δέντρο νίκησε ο διάβολος τον Αδάμ, λέει ο Ιερός Σώστομος,
Δηλαδή δεν φταίει το δέντρο, αλλά η παρακοή στην εντολή να μην φάγουμε από τον καρπό του δέντρου. Με το σταυρό κατατρόπωσε ο Χριστός τον διάβολο, λέγει ο Ιεροσόστομος. Και εκείνο το ξύλο οδηγούσε στον Άδη, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, επειδή ακριβώς δεν τηρήσαμε την εντολή του Θεού να μην φάγουμε από τον καρπό του. Και πάλι το ξύλο εκείνο, συγγνώμη, ενώ αυτό το ξύλο δηλαδή του σταυρού έφερνε από εκεί πίσω εκείνους που είχαν οδηγηθεί εκεί. Το ξύλο του σταυρού, ο Τίμιος Σταυρός, μας ανασύρει από τον Άδη και μας φέρνει πίσω εκεί που έπρεπε να πάμε, στη Βασιλεία του Θεού. Και πάλι το ξύλο εκείνο μεν απέκρυψε τη γυμνότητα του εχμαλώτου, ενώ αυτό έδειχνε από ψηλά σε όλους γυμνό τον νικητή. Προσπάθησαν να κρυφτούν οι πρωτόπλαστοι μέσα στον Παράδεισο και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εκείνο το ξύλο προσπάθησε να κρύψει τη γύμνωση του εχμαλώτου πλέον από τον διάβολο ανθρώπου. Αυτό όμως το ξύλο του σταυρού έδειχνε από ψηλά σε όλους γυμνό τον νικητή, τον Χριστό μας. Ας οπλίσουμε τον εαυτό μας με το όπλο του ζωοπλού αυτού ξύλου. Ας νεκρώσουμε τα πάθη που καταστρέφουν την ψυχή με τη δύναμη του σταυρού. Γιατί η κακοπάθεια για τον Χριστό, η εκούσια και η ακούσια, οι νηστείες, οι αγρυπνίες, δηλαδή οι προσευχές που είναι η εκούσια κακοπάθεια, αλλά και η ακούσια, το να υπομένουμε τις λήψεις και τους χλεβασμούς του κόσμου γιατί ακολουθούμε τον Χριστό, και ό,τι άλλο παραχωρήσει η αγάπη του Χριστού ως εξωτερική θλίψη, παραδείγματος χάρη μία ασθένεια ή μια οποιαδήποτε άλλη δυσκολία και οποιοδήποτε άλλος πόνος και θλίψης, αυτά καταστρέφουν τα πάθη, εξουδετερώνουν τον κακό εαυτό μας και πρέπει να τα αγκαλιάζουμε με χαρά όλα αυτά τα οποία συνιστούν το Σταυρό του Χριστού, και έτσι να νεκρωθούμε ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία, ως προς τον διάβολο. Με το γεγονός του Σταυρού, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, καταργήθηκε κάθε ειδωλολατρία και με το σημείο αυτό εκδιώκεται κάθε δαιμονική φαντασία και μόνο ο Χριστός προσκυνάται και δι' αυτού ο Πατήρ γνωρίζεται και οι αρνητές καταντροπιάζονται. Γι' αυτό ας κάνουμε συχνά και με πίστη και σωστά βεβαίως το σημείο του Τιμίου Σταυρού, γιατί έτσι φεύγουν όλοι οι δαίμονες, φεύγει και κάθε ειδωλολατρία και κάθε πάθος και προπάντων ο εγωισμός, το είδωλο αυτό το οποίο προσκυνούν οι πλήστοι άνθρωποι, το είδωλο του εγώ, και προσκυνάται μόνος ο Χριστός και φανερώνεται και διαγνωρίζεται δια του Χριστού ο Πατέρας, ενώ οι αρνητές καταντροπιάζονται. Όμως είμαστε άραγε μαζί με τους οπαδούς του Σταυρού του Χριστού ή με τους εχθρούς? Δυστυχώς, λέει ο Άγιος Παΐσιος, μερικοί μοιάζουν με το ληστή που σταυρώθηκε εξ αριστερών του Χριστού και λένε, πήγαιναν με το σταυρό στο χέρι και δες τι έπαθαν. Και ο κόσμος ειρωνικά λέει ότι με το σταυρό στο χέρι δεν πας μπροστά. Και αυτοί είναι οι χλεβαστές του Σταυρού του Χριστού. Είναι οι οπαδοί του εξ αριστερών ληστού. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι βέβαια δεν σώζονται. Γιατί χωρίς σταυρό δεν σώζεται ο άνθρωπος. Χωρίς την εκούσια και την ακούσια κακοπάθεια για τον Χριστό, δεν μπορείς να καθαριστείς από τα πάθη, να ταπεινώσεις το σώμα και να συνταπεινώσεις την ψυχή. Πολλοί ούτε καν το σταυρό τους δεν κάνουν πριν φάνε. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, θυμάμαι μικρός, όταν καθόμασταν όλοι μαζί στο τραπέζι, κάναμε πρώτα προσευχή και ύστερα αρχίζαμε να τρώμε. Αν άρχισε κανείς να τρώει πριν ευλογηθεί το τραπέζι, λέγαμε, αυτός επόρνευσε. Την έλλειψη εγκρατείας
τη θεωρούσαμε πορνεία. Όπου μπαίνει ο Σταυρός, εκεί αγιάζονται τα πάντα και δεν υπάρχει πλέον κανένας φόβος, αρκεί βέβαια τα χέρια που τον κάνουν το Σταυρό να είναι καθαρά και ο άνθρωπος να είναι εν μετανοία. Πήγε ένας μοναχός, διηγείται ο Άγιος Παΐσιος, να πάρει νερό από το πηγάδι και επειδή είδε μέσα μία ασπίδα, ένα είδος φιδιού δηλητηριώδους, έφυγε κατατρομαγμένος χωρίς να πάρει νερό. «Πάει, Αβά, χαθήκαμε», είπε στον γέροντά του. «Μια ασπίδα είναι μέσα στο πηγάδι». «Καλά», του λέει ο γέροντας, «αν πάνε σε όλα τα πηγάδια δηλητηριώδη φίδια, τι θα κάνεις, θα πεθάνεις από τη δίψα». Πήγε ο γέροντας, σταύρωσε το πηγάδι, πήρε νερό και ήπιε. «Όπου σταυρός επιφυτά», του είπε, «ουκ ισχύει η κακία του Σατανά». «Γι' αυτό κι εσείς να κάνετε το σταυρό σας και να μην φοβάστε για τις τροφές που τρώτε και πιθανώς να είναι αμφιβόλου ποιότητας». Και όπως έλεγε και ένας σύγχρονος αγιορείτης, αν κάνουμε με πίστη το Σταυρό του Χριστού, το Σταυρό μας πριν το φαγητό, σωζόμαστε και από τις τροφές που πιθανόν να είναι μολυσμένες. Πολλοί άνθρωποι σώθηκαν επειδή ακριβώς έκαναν προσευχή, έκαναν το Σταυρό τους, παρόλο που κατανάλωσαν τρόφιμα αμφιβόλου ποιότητος. Αντίθετα, άλλοι άνθρωποι που δεν κάνουν το Σταυρό τους, τρώγοντας και πίνοντας, μπορούν να πάθουν μεγάλο κακό, γιατί πολλές φορές μέσα στις τροφές κρύβονται δαιμόνια και μάλιστα μέσα στο νερό. Όταν γίνει το σημείο του Σταυρού, λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, λύνεται όλη η δύναμη του Αντιχρίστου. Το μέτωπό μας σαν λιχνοστάτης βαστάζει ψηλά τον λίχνο του φωτός, δηλαδή το σημείο του Σταυρού. Μοιάζει δηλαδή ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Εφραίμος, με ένα λιχνάρι, με ένα λιχνοστάτη, ο οποίος έχει στην κορυφή του ψηλά το λίχνο του φωτός, τον Τίμιο Σταυρό. Και ο Άγιος Πορφύριος το τόνιζε ότι το σπουδαιότερο όπλο κατά του διαβόλου είναι ο Τίμιος Σταυρός, τον οποίο ο διάβολος τον τρέμει, αλλά πρέπει να γίνεται σωστά, όπως μας έχουν διδάξει οι Άγιοι Πατέρες. Ενώνουμε σφιχτά τα τρία δάχτυλα και τα κουμπάμε με πίστη στο μέτωπο, στην κοιλία, στον δεξιό ώμο και στον αριστερό ώμο. «Να πιστεύεις ακλόνητα», λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κορσάνδης, «και να είσαι σίγουρος πως όπου και αν εμφανίζεσαι με το Σταυρό του Κυρίου, ο Σταυρός αγιάζει όλη τη γύρω ατμόσφαιρα, καθώς και εκείνους που τον ασπάζονται». Γι' αυτό ας κάνουμε το σημείο του Σταυρού και δεν έχουμε να φοβηθούμε ούτε αυτά τα δηλητηριώδη με τα οποία μας ψεκάζουν, ούτε οτιδήποτε άλλο μολυσμό, όπως και τότε που είχε συμβεί το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι εγώ κάνω το Σταυρό μου και τα τρώω όλα, γιατί τι μπορεί να μας προστατέψει από τα ανθρώπινα μέσα, μόνο ο Σταυρός του Χριστού. Ο Κύριος σταυρώθηκε για εμάς. Αυτός είναι και ο λόγος, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κωνσταντής, που ο Σταυρός αλλά και το σημείο του Σταυρού έχουν μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό είναι ζωοποιός. Γι' αυτό ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη το σύμβολό του είχε μεγάλη δύναμη. Ο στήλος πάνω στον οποίο στηρίχθηκε ο χάλκινος όφης θεράπευε εκείνους που τους δάγκωναν τα φίδια. Ο Σταυρός που σχημάτισε ο Μωυσής με το ραβδί του χώρισε τα νερά στην Ερυθρά Θάλασσα. Τα χέρια του που άπλωσε στην προσευχή ο Μωυσής ώστε το σώμα του να σχηματίσει σταυρό κατατρόπωσε τον Αμαλίκ. Βλέπουμε πως ο Σταυρός του Χριστού ενεργεί και στην Παλαιά Διαθήκη. Κάνοντας το σημείο του Σταυρού, να πιστεύεις και πάντοτε να θυμάσαι ότι οι αμαρτίες σου καθυλώθηκαν στο Σταυρό. Σχίστηκε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας από τον Σταυρό του Χριστού, από τον Χριστό μας που σταυρώθηκε επάνω στον Τίμιο Σταυρό. Όταν πέφτει σε κάποιο αμάρτημα, αμέσως να κατακρίνεις ειλικρινά τον εαυτό σου.
και να κάνεις το σημείο του Σταυρού πάνω σου λέγοντας: Κύριε, εσύ που καθήλωσες τις αμαρτίες μας στο Σταυρό, καθήλωσε και το αμάρτημά μου τούτο στο Σταυρό σου. Και ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα σου έλεος. Και ο Κύριος θα σε καθαρίσει από την αμαρτία σου. Οπωσδήποτε βέβαια θα πρέπει και να το ομολογήσουμε στο πνευματικό μας για να πάρουμε και τη σφραγίδα της αφέσεως. Πρέπει, έλεγε ο Άγιος Γαβρίλ, ο διωχτός αλλός, να κάνεις σωστά το σταυρό σου. Όταν δεν το κάνεις σωστά, τα πονηρά πνεύματα όχι μόνο δεν φεύγουν, αλλά γελάνε. Και η Παναγία θυμώνει. Όταν κάνεις το σημείο του σταυρού, πρέπει να βάλεις το δεξί χέρι πρώτα στο μέτωπο, μετά στον αφαλό, ύστερα στον δεξιό ώμο και έπειτα στον αριστερό. Εκείνος που βάζει το χέρι του όχι πάνω στον αφαλό αλλά στην καρδιά, βγάζει ανάποδο σταυρό. Ούτε στον αέρα κάνει να σταυρώνεσαι. Το χέρι πρέπει οπωσδήποτε να αγγίζει το σώμα. Και όταν σταυρώνεσαι πρέπει να προσεύχεσαι. Αλλιώτικα έτσι σταυρώνονται και οι ηθοποιοί. Δεν είναι λοιπόν κάτι απλό, αλλά είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Και πρέπει να γίνεται με πολύ σοβαρότητα το σημείο του Σταυρού. Δυστυχώς, όπως έλεγε και ο μακαρίστος Δημήτρης Παναγόπουλος, ελάχιστοι άνθρωποι κάνουν σωστά το Σταυρό τους. Μια μέρα κάποιος έδωσε ένα μήλο σε ένα πιστό και εκείνος αμέσως το έφαγε. Και ο Άγιος Γαβρίλ, ο διαχριστός αλλός, το μάλωσε. Πόσο εύκολο είναι να σε καταστρέψουν, του είπε. Και άγγελος να σου το έδινε, έπρεπε πρώτα να το σταυρώσεις. Και ποτέ να μην τρώμε και να μην πίνουμε, που προηγουμένως δεν το έχουμε σταυρώσει, δεν έχουμε κάνει το σημείο του σταυρού. Χριστιανός χωρίς το σημείο του σταυρού, μοιάζει με στρατιώτη χωρίς όπλο, έλεγε και ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Ο σταυρός αγιάζει κάθε άνθρωπο και κάθε αντικείμενο. Δεν επιτρέπεται να φοράμε τίποτα άλλο τάχα της για προστασία, αλλά μόνο τον τίμιο σταυρό. Όχι ως σαν κόσμημα, αλλά ως το όπλο μας, ως το σύμβολό μας, ως την παρουσία του Χριστού επάνω μας. Μεγάλο όπλο είναι η δύναμη του ζωπιού σταυρού, έλεγε και Όσιος Βαρσανούφιος της Όπτινα. Όπως ένας άοπλος άνθρωπος φεύγει μέσα στη νύχτα για το πυκνό δάσος και κινδυνεύει άμεσα να κομματιαστεί από το πρώτο θηρίο που θα συναντήσει εκεί, έτσι ακριβώς είναι και ο πιστός εκείνος που δεν γνωρίζει τη δύναμη του σταυρού για να μπορέσει να σωθεί από τα πανούργα δίχτυα του διαβόλου. Είναι ο σταυρός η σφραγίδα του Χριστού. Ο Χριστός σφραγίζει με το Σταυρό, έλεγε ο μακαριστός γέροντας Εφραίμου από τη σκή του Αγίου Ανδρέα. Κάθε φορά που κάνουμε, έλεγε, το Σταυρό μας, ρίχνουμε μια ατομική βόμβα στον εχθρό. Επειδή επάνω στο ξύλο στο οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός χύθηκε το αίμα του Χριστού, ο τίμιος Σταυρός από αντικείμενο έγινε πρόσωπο, ξέχωρο από την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό και ο Σταυρός αυτενεργεί, έχοντας παντοδυναμία και ανάλογα με την πίστη θεραπεύει ή κολλάζει. Γι' αυτό και το απευθυνόμαστε σαν σε πρόσωπο. Σταυρέ του Χριστού λέμε, σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Όση δύναμη έχει ο Θεός, τόση δύναμη έχει ο τίμιος Σταυρός. Ο Θεός θέλησε να γίνεται αυτό, διότι περιέχει το Πανάγιο Νέμα Του, στο οποίο αίμα περιέχεται και η θεότητα του Χριστού. Το τίμιο ξύλο δεν καίγεται και αν το βάλουμε σε ένα ποτήρι με νερό δεν επιπλέει όπως τα άλλα ξύλα, αλλά βυθίζεται στον πάτο. Και μάλιστα χωρίς να κάνουμε κάποια ευχή ή το σημείο του σταυρού, το νερό αυτό γίνεται μέγας αγιασμός. Πολλοί προσπάθησαν να κατακάψουν κομμάτι τιμίου ξύλου και κάηκαν οι ίδιοι. Λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όλα τα κομματάκια του τίμιου ξύλου που μοιράστηκαν σε όλο τον κόσμο θα ενωθούν, σχηματίζοντας το τίμιο ξύλο στην αρχική του μορφή και θα ανυψωθεί ψηλά στον ουρανό, οπότε θα λάμψει
περισσότερο από μυρίους ήλιους, σημάδι ότι σε λίγο θα εμφανιστεί ο βασιλέας της δόξης που σταυρώθηκε στο ξύλο αυτό. Και όλοι γνωρίζουμε ότι κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα προπορεύεται ο Τίμιος Σταυρός. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, λέει ο πατήρ Εφραίμ, ότι όσοι δεν κάνουν το σταυρό τους πριν φάνε και όταν φάνε, πριν δηλαδή και μετά το φαγητό, που πάλι πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, αυτοί που δεν το κάνουν ομοιάζουν με τα ζώα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, κάνοντας την προσευχή τους, πριν φάνε τρόφιμα που ήταν χαλασμένα και δηλητηριασμένα, δεν έπαθαν απολύτως τίποτα. Κάνοντας το σταυρό τους με πίστη, ενήργησε η χάρη του Αγίου Πνεύματος τα τρόφιμα αυτά και τα κατέστησε βρόσιμα και μη βλαβερά. Όταν όμως δεν κάνει κανείς το σταυρό του πριν φάει και τα καλά τρόφιμα, μπορεί να τον βλάψουν, γιατί μπορεί στην ύλη της τροφής να κρύβεται ένα δαιμόνιο. Κάποτε μία μοναχή είχε κατέβει στον κήπο και είδε ένα ωραίο μαρούλι και αμέσως το άρπαξε και το έφαγε και αμέσως δαιμονίστηκε, γιατί επάνω στο μαρούλι καθόταν ένας δαίμονας και μαζί με την τροφή κατάπηγε και το δαίμονα. Δεν είχε κάνει το σταυρό της, ούτε και έκανε αυτό που έκανε με υπακοή. Ό,τι εισέρχεται σε βρώση και σε πόση, λέει ο πατήρ Εφραίμ, πρέπει να είναι σφραγισμένο από εμάς με το σταυρό μας. Γι' αυτό και παλιότεροι άνθρωποι ήταν πιο γεροί στο σώμα και στο μυαλό, διότι είχαν περισσότερη πίστη και έφτιαχναν το σταυρό τους σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους, ειδικά πριν φάνε και πιούνε. Και ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος έλεγε το σταυρό μας να το κάνουμε κανονικά και όχι όπως μερικοί μοντέρνοι που νομίζεις πως παίζουν βιολί. Όχι, είναι εμπαιγμός. Κάνε το σημείο του σταυρού κανονικά. Ενώνουμε τα τρία μας δάχτυλα και εννοούμε Αγία Τριάς ελέησον τον κόσμο. Φέρνουμε το χέρι στο μέτωπο και εννοούμε Χριστέ ήσουν στα ουράνια. Μετά το φέρνουμε κάτω και εννοούμε σε ευχαριστούμε Χριστέ που κατέβηκε στη γη και πήρε σάρκα από τα αγνά αίματα της υπεραγίας Θεοτόκου. Κατόπιν φέρνουμε το χέρι δεξιά στον νόμο και εννοούμε νήσθητη μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Τέλος το φέρνουμε αριστερά και εννοούμε μη με βάλεις στην κόλαση Κύριε. Αλίμονο αν ντρεπόμαστε να κάνουμε το σημείο του Σταυρού, έλεγε και ο πατή Στέφανος ο Αναγνωστόπουλος. Δεν ομολογούμε τον Χριστό. Δεν πρέπει όμως να ομολογούμε τον Χριστό και τούτον εσταυρωμένο. Αν δεν τον ομολογούμε, δεν θα μας ομολογήσει και εκείνος έμπροσθεν του Πατρός του, τον ουρανής, ως δικούς του. Το ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο. Είπε ο Κύριος, όποιος θα με επεσχυνθεί, θα ντραπεί δηλαδή εμένα και το σημείο μου, το σταυρό μου και το όνομά μου και το λόγο μου, θα τον επεσχυθώ κι εγώ, θα ντραπώ κι εγώ. Δεν θα τον ομολογήσω ως δικό μου, θα ντραπώ κι εγώ να τον ομολογήσω έμπροσθεν του Πατρός μου τον ουρανής. Όποιος όμως ομολογήσει τον Χριστό, κάνοντας με πίστη και το σημείο του Τιμίου Σταυρού, αυτός θα αξιωθεί και της σωτηρίας, αφού εννοείται βέβαια ζει και σύμφωνα με αυτό που φανερώνει ότι είναι, δηλαδή με το σημείο του Σταυρού. Ζει αληθινά σταυρικά, γιατί η χριστιανική ζωή είναι ζωή σταυρική, ζωή κακοπαθίας χάρη του Χριστού. Έχω δει σε πολλά αυτοκίνητα, έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιο Μητυρηναίος, μαζί με τον Τίμιο Σταυρό να κρεμούν και ένα ματόχαντρο ή και διάφορα φυλαχτά. Τώρα ποιο από τα δύο θα ενεργήσει, αφού ο Τίμιος Σταυρός είναι από το Θεό, ενώ τα ματόχαντρα και τα φυλαχτά είναι από το διάβολο. Ο Θεός είπε με σαφήνεια ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο αφεντικά. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ο άνθρωπος χρησιμοποιεί και δαιμονικά στοιχεία, ματόχαντρα, ο Θεός φεύγει και αφήνει στα χέρια του Σατανά
τον ταλέπορο αυτό άνθρωπο που πιστεύει ότι μπορεί να το έχει δίπορτο, δηλαδή να πηγαίνει και στο Θεό και στο Σατανά. Πόσο τραγικό είναι να βλέπει κανείς σε βαφτίσεις να διακοσμούν την Εκκλησία εξωτερικά, δεν ξέρω και τι άλλο, και εσωτερικά με ματώχαντρα. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή πας να βαφτιστείς, να πάρεις το Άγιο Βάπτισμα, τη χάρη του Θεού, να βαφτιστείς το όνομα της Αγίας Τριάδος και την ίδια στιγμή βλασφημείς τον Χριστό με τα διαβολικά σημεία. Ο Θεός φεύγει και μένει στα χέρια του Σατανά. Επομένως, όποιος έχει τον Τίμιο Σταυρό μαζί με τον ματώχαντρο, έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος, όχι μόνο δεν προστατεύεται από τον Θεό, αλλά μάλλον και τιμωρείται από Αυτόν. Ας τα ακούσουμε όλα αυτά και ας μην χρησιμοποιούμε τίποτε, ούτε αυτό που λέγεται μάρτης, ούτε τα ματώχαντρα, ούτε τίποτε άλλο από διάφορα τάχα της φυλακτά και προστατευτικά απέναντι στο κακό. Το μόνο προστατευτικό και αληθινό είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αλλά θα πρέπει και η ζωή μας να είναι καθαρή και σωστή. Ο διάβολος δεν φοβάται το Σταυρό αυτό καθεαυτό όταν γίνεται από τα χέρια εκείνου που δεν έχει οργανική σχέση με τον Χριστό, έλεγε ο μακαριστός Δημήτριος Παναγόπουλος. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει σχέση με τον Χριστό και πιστεύει αυτό που κάνει, τότε το σχήμα αυτό αξιοποιείται και ο Σατανάς φρύτει και φεύγει. Ο Σταυρός λοιπόν είναι ένα πνευματικό όπλο αποτελεσματικό κατά του διαβόλου. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τη δύναμη του Σταυρού. Γι' αυτό κάνουν ένα Σταυρό που μόνο Σταυρός δεν είναι. Κινούν τα χέρια τους λες και ανακατεύουν τον αέρα ή σαν να δέρνουν τον αέρα. Κάνουν ένα Σταυρό ανάποδο, ένα σύμπλεγμα, ένα ορνηθοσκάλισμα. Είναι μεγάλη βλασφημία αυτό το πράγμα. Από τους χίλιους που κάνουν το Σταυρό τους στην Εκκλησία, μόνο οι δύο τον κάνουν σωστά. Όπως σε ένα έγγραφο, όταν δεν αποτυπώνεται σωστά η σφραγίδα, το έγγραφο δεν έχει ισχύ, έτσι και ο Σταυρός που κάνουμε λάθος δεν είναι Σταυρός. Πρέπει να γίνεται σωστά. Μέτωπο, κοιλία και στις δύο ομοπλάτες. Ο Σταυρός που κάνουμε συμβολίζει και τη δική μας σταύρωση, τη σταύρωση των παθών και του θελήματός μας, δηλαδή την υπακοή στον Χριστό. Οι άνθρωποι έχοντας άγνοια επί του θέματος κάνουν έναν τυπικό σταυρό, δυστυχώς. Ας τα ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά και ας παρακαλούμε το Σταυρό του Χριστού να μας σκεπάζει με τη δύναμή Του. Ας τυπώνουμε σωστά τον Τίμιο Σταυρό στο σώμα μας, ας σταυρώνουμε και αυτά που τρώμε και πίνουμε και ας έχουμε ακέραιη την πίστη μας εις τη δύναμή Του, έτσι ώστε να συνεχίσουμε και το στάδιο αυτό της Μεγάλης Αρακοστής και να φτάσουμε και στη Λαμπροφόρο Ανάσταση, αλλά να αξιωθούμε και της Ανάστασης των ψυχών μας και της σωτηρίας. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νίκη αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.